Επειδή ούτε ο θάνατος ενός παιδιού μέσα στο σχολείο και ο τραυματισμός δύο ακόμα συμμαθητέων του τους ταρακούνησε, επειδή τα εκατοντάδες αγωνιώδη αιτήματα και υπομνήματα των συλλόγων γονέων των ενώσεων της Ομοσπονδίας Αττικής, όπως και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων για συντήρηση, έλεγχο, επισκευές στα σχολεία των παιδιών μας, ακόμα και σε περιπτώσεις σοβαρής επικινδυνότητας, απλά αρχιοθετούνται. Επειδή μας εξοργίζουν οι ανακοινώσεις των αρμόδιων υπουργείων ότι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να διερευνηθούν τα αίτια της τραγικής απώλειας του 11χρονου και θα αποδοθούν ευθύνες, λένε, όταν η ευθύνη είναι καθαρά δική τους. Επειδή γνωρίζουμε ότι τα αιτήματά μας για σύγχρονα ασφαλή σχολεία σκοντάφτουν στη χρόνια υποχρηματοδότηση με ευθύνη του κράτους, δηλαδή της εκάστοτε κυβέρνησης και των διοικήσεων των Δήμων. Επειδή ως γονείς, εργαζόμενοι γονείς, έχουμε βιώσει από πρώτο χέρι την υποχρεματοδότηση της παιδείας από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, πληρώνοντας συνέχεια από την τσέπη μας για να μάθουν τα παιδιά μας ξένη γλώσσα, για τα φροντιστήρια που πλέον ξεκινάνε από το δημοτικό και είναι σχεδόν υποχρεωτικά στο λύκειο, για τραπεζοκόμους στα ολοήμερα σχολεία, για δασκάλους ειδικής αγωγής αφού το Υπουργείο δεν διορίζει τους αναγκαίους, για τη συντήρηση των σχολικών υποδομών, καθώς οι Δήμοι αρνούνται να έχουν ολοκληρωμένα προγράμματα επιδιορθώσεων παψίματων και άλλα, για λειτουργικές δαπάνες στα σχολεία από λάμπες, χαρτιά εκτυπωτή μέχρι μπάλες και στρώματα, αλλά και επειδή ως εργαζόμενοι βλέπουμε το χρήμα να εξανεμίζεται από τα χέρια μας με το μισθό να χάνεται τις πρώτες 10 μέρες του μήνα, να παγώνουμε μέσα στα σπίτια μας με τις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου να έχουν πάρει την ανηφόρα και να μην φαίνεται κανένα φως στο βάθος του τούνελ, την ίδια στιγμή που οι εφοπλιστές μετράνε εκατομμύρια από την μεταφορά του LNG. Επειδή φοβόμαστε να διαβάσουμε τον εκαθαριστικό της ΔΕΗ με την ενέργεια να έχει αυξηθεί πάνω από 45%, αγωνιούμε για τη δουλειά μας, καθώς με τους νέους αντεργατικούς νόμους των τελευταίων χρόνων έχουν ξυλωθεί οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η προστασία της μητρότητας, καθιερώθηκε η 10ωρη εργασία. Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε πραγματικό χρόνο να δούμε τα παιδιά μας, να μιλήσουμε με τα παιδιά εφήβους μας, να τους ακούσουμε. Είμαστε σε ένα διαρκές τρέξιμο, ένα άγχος της καθημερινότητας. Βλέπουμε τους συνταξιούχους γονείς μας να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πουέρα με το κουτσουρεμένο συντάξεις και την αφέμαξη από τα ασφαλιστικά ταμεία. Βάζουμε ακόμα πιο πολύ το χέρι στην τσέπη για την παρακολούθηση της υγείας του παιδιού μας σε όλη την πορεία του. Πληρώνουμε για εμβόλια, οφθαλμία τους, οδοντίατρους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, εξετάσεις αίματος, προληπτικούς ελέγχους για το μάθημα φυσικής αγωγής και μια σειρά από πληρωμές για την υγεία. Και αναρωτιόμαστε αλήθεια. Το 2022 είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας να καλύπτονται οι βασικές μας ανάγκες? Δεν είναι ανίκανοι. Είναι αδιάφοροι απέναντι από τις ανάγκες και τις ανάγκες των παιδιών μας, ενώ συνέχεια στηρίζουν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Οι ζωές και οι ανάγκες των παιδιών μας δεν γίνονται να ζυγίζονται, όπως είπαν και προηγούμενοι συνάδελφοι, στις αντοχές της οικονομίας. Για όλα αυτά λοιπόν τα προηγούμενα επειδή, ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής, καλέσαμε τις ενώσεις γονέων και τους συλλόγους γονέων της Αττικής να κουβεντιάσουν, να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση και να συμμετέχουν μαζικά στο Πανωτικό Συλλαλητήριο στις 17 Δεκέμβρη, για να διεκδικήσουμε όλοι μαζί την αναγκαία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας. Καμιά λοιπόν ανοχή, καμιά αναμονή. Το Σάββατο οι οργανώσεις γονέων συμπορευόμαστε μαζί σας με κοινό σύνθημα: όταν τα παιδιά μας κινδυνεύουν, βγαίνουμε στο δρόμο.